Δεκάδες email φτάνουν καθημερινά στο Δήμο της Πάτρας από ενδιαφερόμενους πολίτες και συνδικάτα που θέλουν να λάβουν μέρος στην κινητοποίηση πορεία έως το Σύνταγμα που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αρχές του Απρίλη για να εκφράσει η πρωτεύουσα της Αχαΐας την αγωνία της για το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει την περιοχή. Το γεγονός ότι έχουμε δεκάδες email και εκατοντάδες τηλεφωνήματα και από την Πάτρα και από τις άλλες περιοχές της χώρας μας δείχνει ότι αυτή η απόφαση έχει δημιουργήσει ένα κύμα και συμπαράστασης αλλά και κλίμα κινητοποίησης και αγωνιστικής συσπήρωσης. Αυτό θέλουμε, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και στην πόλη μας και στα άλλα μέρη της Ελλάδας. Πάρα πολλά είναι τα μηνύματα που φτάνουν από περιοχές και εκτός Αχαΐας. Κάτι που κάνει τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να αισιοδοξούν ότι η κινητοποίηση θα έχει μεγάλη απήχηση. Μας προβληματίζουν τα μέτρα οργάνωσης. Έχουμε ορισμένα μέτρα ήδη καταλήξει. Συζητάμε με αρκετούς στην πόλη μας που έχουν και εμπειρία από δρόμους και συμμετοχή σε άλλου είδους δρόμενα, αθλητικά δηλαδή. Θέλουμε δηλαδή να φτάσουμε στο Σύνταγμα μαζί με χιλιάδες άνεργους και εργαζόμενους από όλη τη χώρα, οι οποίοι θα πορεύονται από διάφορα σημεία για να καταλήξουν στο Σύνταγμα.